Η ώρα είναι 12 και 10 μεσάνυχτα Τετάρτης, όταν τρεις άγνωστοι δράστες εισέρχονται σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων των Πλάνου Ζακύνθου και εισβάλλουν στο σπίτι μιας 70χρονης ηλικιωμένης γυναίκας από την Βρετανία, την οποία χτυπούν και της κλέβουν ό,τι χρήματα βρίσκουν. Αυτή πίσω μου είναι η πόρτα στην οποία μπήκαν οι δράστες και χτύπησαν μια ανυπεράσπιστη Βρετανίδα ηλικιωμένη γυναίκα. Τη χτύπησαν και μετά τη λίστεψαν. Όπως μπορείτε να δείτε από την πόρτα, η οποία είναι σχεδόν ξυλωμένη, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, από αυτή την πόρτα την χτύπησαν για να μπουν μέσα και να ληστέψουν την γυναίκα. Οι δράστες δεν δίστασαν να χτυπήσουν στο πρόσωπο την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είχε επίσης πληγές στα πόδια και τα χέρια, επειδή την έδεσαν. Χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του νησιού για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όταν μπήκανε, την είχαν πιάσει, είχαν κλείσει το στόμα και τη βαράγανε και της λέγανε πού είναι τα λεφτά και πού είναι τα λεφτά. Και μετά τη δέσαν, έτσι. Ναι, τη δέσαν στο κρεβάτι και φύγαν. Οι ληστές στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα πρόσωπά τους μετακίνησαν κάποιες από τις κάμερες ασφαλείας τις οποίες εντόπισαν. Εισβάλλοντας μέσα στο σπίτι το έκαναν άνω κάτω, αποκομίζοντας χρηματικό ποσό, ενώ ζημιές προκάλεσαν και στην είσοδο του διαμερίσματος. Αυτό που πήραν από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα είναι 300 ευρώ σε μετρητά και το συρτάρι της ταμιακής μας. Τα πράγματα ήταν παντού, τα ρούχα και τα πάντα πεταμένα. Σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, γύρω στις 12.30 οι ληστές έφυγαν από το σπίτι προς άγνωστη κατεύθυνση. Ενώ η ίδια η ηλικιωμένη ειδοποίησε τους συγγενείς της ότι τη λίστεψαν και τη χτύπησαν. Τώρα που δεν υπάρχει τουρισμός, όπως έχουμε καταλάβει, οι άτομα δεν έχουν λεφτά και κάθονται και κλέβουν. Που δεν χρειάζεται αυτό. Βρείτε μια δουλειά, δεν είναι τόσο δύσκολο. Έχει να γίνει πολύ καιρό κάτι τέτοιο εδώ στο χωριό και υπάρχει πολλή ανησυχία. Πρόκειται για την τρίτη φορά που γίνεται διάρρηξη στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, αφού κατά το παρελθόν άλλες δύο φορές άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι και είχαν και πάλι επιτεθεί σε συγγενή της 70χρονης ηλικιωμένης. Η αστυνομία ήδη έχει ενημερωθεί εκτενώς για το συμβάν και διενεργεί έρευνα για να βρεθούν οι δράστες της ληστείας.